ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Και... Εγώ αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία. Κάνε να δώσεις τη Λίτσα να κάνει το βράδυ. Θα δώσω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έρχομαι σε κάτι πιο δραστικό για την Κυταρίτιδα. Μαζί μας είναι η Έλενα Σκούρα. Καλώς όρισες. Όμορφη και λαμπερή. Να σου δώσω ένα φιλί. Τι όμορφη που είσαι. Και πάντα, ρε παιδί μου, μοδάτη με τα κιμονό σου, με τα αυτά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο, για τη φιλοξενία. Όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Πληθαίνουμε. Μεγαλώνεται. Μεγαλώνει η οικογένεια. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την Κυταρίτιδα. Ναι. Επίκαιρο θέμα. Πολύ επίκαιρο θέμα. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς και είναι έξυλις. Έξυλις. Ωραία. Το έξυλις για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ό,τι πιο ισχυρό, ό,τι πιο αποτελεσματικό εφαρμόζεται σήμερα διεθνώς για τη σύσφιξη του δέρματος, την ανόρθωση του χαλαρού δέρματος και την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Εμείς στα Σκούρα Σμεντ μάθαμε για τη θεραπεία. Ορίστε. Κι άλλο, παιδί. Όχι. Ναι. Κι άλλο. Τι εννοεί, τρίτο. Ναι. Όχι. Εντάξει. Τώρα, ωραία. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο ισχυρό και αποτελεσματικό εφαρμόζεται διεθνώς για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Εμείς μάθαμε για τη θεραπεία από την κορυφαία κλινική πλαστικής χειρουργικής στη Νέα Υόρκη, με την οποία συνεργάζεται ο αδερφός μου, ο Γιώργος Σκούρας, πλαστικός χειρουργός. Εκείνη μας την πρότεινε ενώ στην κορυφαία επιλογή για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δοκιμάσαμε τη θεραπεία. Και μετά, δικά σας είναι κυρίες που έχουν ακριβώς, έρθει. Βλέπουμε... Και μέσα σε πόσο καιρό γίνεται αυτό. Σε εδώ τέσσερις... δεν βλέπω όμως κυταρίτιδα, εδώ τον βλέπω και λίγο πιο... 4-5 συνεδρίες. Εδώ, τον ναι. Βλέπεις λίγο και πιο... Έχουμε μικρύνει εδώ πέρα τη, για κάποιο λόγο τη φωτογραφία την πριν. Και είναι πιο στενή, ενώ η μετά είναι στο σωστό μέγεθος. Έχει λιανθεί όμως κυταρίτιδα και έχουν χαθεί κάποιοι πόντι. 4-5 συνεδρίες μου. 4-5 συνεδρίες. Είδαμε λοιπόν τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μας έκαναν εντύπωση, παρόλο που στα Σκούρα Σμεντ εφαρμόζουμε όχι μόνο μη επεμβατικές μεθόδους, αλλά και όλη την γκάμα των επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι ο πύχης για τα αποτελέσματα βρίσκεται πολύ ψηλά. Γιατί υπάρχει επέμβαση για την κυταρίτιδα. Για την ανόρθωση του δέρματος. Για την ανόρθωση. Ακριβώς. Η κυταρίτιδα είναι ένα πρόβλημα το οποίο οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στην επιφανειακή συσσόρευση λίπους και στη χαλάρωση του δέρματος. Για να την αντιμετωπίσουμε λοιπόν και να μιλάμε για μια θεραπεία και όχι κάτι παροδικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη συσσόρευση του λίπους, αλλά και τη χαλάρωση του δέρματος. Και το έξυλις κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ραδιοσυχνότητες υψηλής ισχύως, οι οποίες επιδρούν και στο λίπος, διαλύουν λίπος, διαλύουν έναν μεγάλο αριθμό λιποκυτάρων σε κάθε συνεδρία. Λιποκύτταρα τα οποία αποβάλλονται με τη διούρηση μόνιμα από τον οργανισμό, άρα σμιλεύεται η σιλουέτα και μειώνεται η κυταρίτιδα μόνιμα. Και επιτρά και στο δέρμα, διεγείροντας πολύ έντονα, πολύ εντατικά την παραγωγή νέου κολαγόνου, πράγμα το οποίο σημαίνει ανόρθωση του δέρματος και με αυτό το διπλό τρόπο, με αυτό το συνδυασμό, λιένεται η κυταρίτιδα. Άρα το έξυλις περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι για αυτό το σημείο. Για οποιοδήποτε σημείο. Για οποιοδήποτε. Ουσιαστικά μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά οπουδήποτε, εδώ έχει μεγάλη διαφορά. Οπουδήποτε, ακόμα και στους βραχίωνες όπως βλέπουμε, οπουδήποτε υπάρχει χαλάρωση δέρματος, συσσόρευση λίπους, τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, είτε μιλάμε για την περιφέρεια, τους μυρούς, όπου θα επιμείνουμε και στη λιποδιάλυση για να χάσουμε πόντους, αλλά και στην ανόρθωση του δέρματος για να λιάνουμε την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Είτε στα εσωτερικά των μυρών, όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό και συνήθως εκεί χρειαζόμαστε περισσότερο σύσφιξη. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και το γόνατο. Χαλάρωση. Εδώ είναι εντυπωσιακό, παιδιά, το αποτέλεσμα. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, βλέπουμε δεξιά το πριν και αριστερά το μετά. Οπότε είναι εμφανές. Οπότε βλέπει κανείς ότι και χάνουμε πόντους, σμιλεύεται η περιοχή, αλλά βελτιώνεται και η υφή του δέρματος δραστικά σε περιπτώσεις και μετά από εγκυμοσύνη. Ναι. Τι είναι δηλαδή η χαλάρωση. Βλέπεις, νομίζω ότι είναι μια άλλη γυναίκα σε άλλη ηλικία. Χρόνια πριν. Στην κοιλιά δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό μετά από εγκυμοσύνες ότι προσεγγίζουμε αποτελέσματα κοιλιοπλαστικής. Στο γόνατο, όπου δεν έχει κανείς άλλες επιλογές. Γιατί και για το γόνατο είναι καλό. Απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Για το λίπος που συγκεντρώνεται πάνω από το γόνατο και όπου δεν μπορούμε να πάμε με χειρουργική λιποαναρρόφηση, γιατί θα κρεμάσει το δέρμα, θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν με το έξυλις διαλύουμε και πάνω από το γόνατο και στα εσωτερικά του γόνατος το λίπος. Αυτό για να καταλάβω, το χρησιμοποιείτε. Είναι μια κεφαλή. Είναι μια κεφαλή. Εκπέμπει ραδιοσυχνότητες υψηλής ισχύως, είναι οι πιο ισχυρές ραδιοσυχνότητες που εφαρμόζονται σήμερα στις μη επεμβατικές θεραπείες, γι' αυτό είναι τόσο δραστικές. Διαλύουν λίπος ταυτόχρονα και διεγείρουν την παραγωγή του κολαγόνου σε κάθε συνεδρία, ενώ ταυτόχρονα πέρα από το νέο κολαγόνο το οποίο παράγεται, αναδομείται και το ήδη υπάρχουν κολαγόνο. Είναι μια διπλή εφαρμογή ακόμα και για το δέρμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολύ άμεσα βλέπουμε την ανόρθωση στο δέρμα. Πρακτικά, επειδή
πέρα από τις λιπομετρήσεις που κάνουμε, τις μετρήσεις σε πόντους, φωτογραφίζουμε και την υποθεραπεία περιοχή πριν και μετά την κάθε συνεδρία. Υπάρχουν περιπτώσεις. Μου κάνει εντύπωση στο 4-5 που είπες. Ναι, ναι. Είναι μικρός ο αριθμός. Είναι πολύ άμεση η εξέλιξη. Ήδη για τα αποτελέσματα πότε τα βλέπεις? Από τις πρώτες ώρες, μπορεί και από την πρώτη ημέρα, ξεκινάμε να βλέπουμε ήδη την ανόρθωση να συντελείται στην περιοχή. Άρα είναι φανή από την... Είναι πολύ άμεσα. Γι' αυτό σου ανέφερα προηγουμένως ότι μας έκανε τρομερή εντύπωση. Παρόλο που εφαρμόζουμε και μη επεμβατικές θεραπείες, ό,τι πιο σύγχρονο είναι εφαρμόζεται. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα μπορούμε να δούμε αυτά τα αποτελέσματα σε προβλήματα χαλάρωσης δέρματος, σε προβλήματα έντονης κυταρίτιδας και ακόμα και σε άτομα τα οποία έχουν πλεονάζον βάρος, σε προβλήματα πιο βαριά παχυσαρκίας. Εκεί μπορούμε να συνδυάσουμε την εντατική ανόρθωση που προκαλεί το έξυλις με το Vanquis, το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Το συμπληρωματική. Συμπληρωματική λοιπόν θεραπεία, η οποία είναι για εντατική λιποδιάλυση περισσότερο. Σε άτομα λοιπόν που έχουν πολύ λίπος να χάσουν, εφαρμόζουμε το Vanquis, χάνουμε πόντους γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα με το έξυλις ανορθώνουμε το δέρμα και εκεί πλέον μιλάμε για μια ολική αναμόρφωση του σώματος. Χωρίς να πεις στο χειρουργείο, ρε παιδί μου. Τελείως ανώδυνα, τελείως ατραυματική διαδικασία. Έξυλις. Μάλιστα, για να το δοκιμάσουμε το έξυλις. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο, επειδή πριν από λίγη ώρα το συζητούσα και όλο στο τηλέφωνο με μια κυρία που είχε καλέσει για κάποια θεραπεία μας. Μας ρωτούν συχνά εάν υπάρχουν πακέτα θεραπείων στα σκουρασμέντα, αν πρέπει να δεσμευτεί κανείς οικονομικά για κάποιες θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι τέτοιες πρακτικές δεν εφαρμόζουμε στα σκουρασμέντα, ούτε σήμερα, ούτε τα 20 χρόνια που οι γονείς μου έχουν στήσει αυτά τα ιατρικά κέντρα. Ο ασθενής πληρώνει ανασυνεδρία. Βλέπει το αποτέλεσμα, συνεχίζει σε επόμενη θεραπεία εφόσον το χρειάζεται και συζητώντας μαζί του. Στα σκουρασμέντα απευθύνεται κανείς σε γιατρούς με σεβασμό στον άνθρωπο και αγκαλιάζεται από μια οικογένεια. Οπότε ας μην έχουμε αυτό το φόβο, αυτή την έννοια. Θα γίνει μια ενδελεχή συζήτηση, θα δούμε το πρόβλημα, θα γίνει μια λιπομέτρηση αναλυτική και θα συζητήσουμε, θα ξεκινήσουμε και θεραπεία με θεραπεία θα βλέπουμε τη βελτίωση. Και έτσι λειτουργούμε. Έτσι λειτουργούμε για οποιαδήποτε θεραπεία και για το σώμα, για την αναμόρφωση του σώματος, για την κυταρίτιδα, για το πρόσωπο, για την αντιδίδανση. Εσείς ξεκινήσατε και αλλιώς τώρα. Και ο παπάς και ο αδερφός. Ο πατέρας μου, είναι γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει. Ο πατέρας μου εξειδικεύεται στη ρινοπλαστική. Ξέρουμε τις μύτες. Να ξέρουμε, Έλενα.